team acting in bad faith. Deepfake ή αλλιώς η καινοτόμα απάτη. Ψεύτικα, αλλά άκρως ρεαλιστικά βίντεο φτιαγμένα από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, ικανά να δημιουργήσουν εικονικό περιεχόμενο, ακόμα και πολιτική παραπληροφόρηση. Δημόσια πρόσωπα εγνωσμένου κύρους εμφανίζονται σχεδόν κλωνοποιημένα. Όπως αυτό το βίντεο που εμφανίζει τον θρυλικό Morgan Freeman σαν αληθινό. I am not Morgan Freeman. And what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? Η ακρίβεια στην έκφραση και κυρίως στην εμφάνιση τρομάζουν. Inadvertently asking for a tall, dark and... Και ενώ μοιάζει σύνθετη διαδικασία, στην πραγματικότητα δεν είναι. Για ένα λεπτό περιεχόμενο χρειάζονται μόλις 25 λεπτά προετοιμασία, με βασικά προσωπικά στοιχεία όπως ο αριθμός τηλεφώνου να αρκούν. Oh, are you nervous? Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται εκεί. Παγκόσμιοι ηγέτες εμφανίζονται όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ. Απλούστατα, γιατί τα αληθοφανή πλάνα είναι απολύτως ψεύτικα. Τώρα μιλάμε πραγματικά, δεν ξεχωρίζεις ποιο είναι αληθινό και ποιο είναι ψεύτικο. Χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Ευρωπαία Επίτροπο για την Καινοτομία και το Ψηφιακό Κράτος και είναι μαζί μας η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κυρία Ζωή Ράπτη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ για την που έχετε και το κομμάτι της καινοτομίας. Όλος αυτός ο κόσμος τώρα είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι φοβερά άγνωστος ούτως ή άλλως για τους περισσότερους εξημών. Και λίγο τρομακτικός θα πω. Δηλαδή, έχει και κινδύνους όλο αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Είναι μια τεχνολογική επανάσταση. Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσεται στις τεχνολογικές επαναστάσεις, απλώς είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι διαφορετικό γιατί αφορά αφενός μεν τη χρήση μοντέλων τα οποία προσομοιάζουν σε νοημοσύνη ανθρώπου, μοντέλων τα οποία μπορούν να ζωγραφίσουν, να παίξουν μουσική, να φτιάξουν διαφορετικά πρόσωπα, όπως είδαμε αυτό το βίντεο προηγουμένως, και προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα με την χρήση αυτής της τεχνητής νοημοσύνης, που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εξελίσσει. Συστήματα αντιμέτρων υπάρχουν, που να λέει από κάτω ψεύτικο αληθινό? Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε σε κάτι τέτοιο. Θα είναι, γιατί πώς θα ξεχωρίζουμε ποιο είναι η πραγματική είδηση και ποια είναι η φτιαχτή είδηση? Άσε που συμβαίνει ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν εδώ τώρα τα πράγματα αγριεύουν. Δηλαδή όταν έχεις μια πίστη, δηλαδή τώρα εδώ καταλάβαινε κανείς τη διαφορά μεταξύ καμία, του ενός Gates και τίποτα. Του άλλου Gates. Συγγνώμη, αλλά αν το βλέπεις το βίντεο από μακριά, ήταν, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι. Πριν πάμε στις δυσάρεστες συνέπειες που έχει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, να υπογραμμίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία μας βοηθά στην καθημερινότητά μας να κάνουμε πολύ πιο εύκολα διάφορα πράγματα, όπως το να ανοίξουμε από μακριά το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι μας ή να το θερμάνουμε σε ένα εξοχικό που έχουμε, και παράλληλα τις πολύ απλές χρήσεις που μπορούν να γίνουν, όπως επίσης μια χρήση πολύ σημαντική, η οποία μάλιστα βραβεύθηκε χθες, μια ελληνική εταιρεία, η οποία βραβεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, η οποία προβλέπει, για παράδειγμα, να δημιουργείται ουσιαστικά τροφή από υδροξίδιο του άνθρακα. Τροφή. Τροφή. Και το λέω αυτό γιατί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αν θέλετε το μεγάλο κεφάλαιο που έχει ανοίξει είναι το κεφάλαιο της ηθικής στη χρήση. Αυτό μπορούμε να το δείξουμε με έναν τρόπο, θα μας το κανονίσετε αυτό με την τροφή και το υδροξύδιο? Βεβαίως. Τι θα βλέπουμε δηλαδή? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι υπάρχει μια βιοτεχνολογία για την οποία όμως χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη. Μια βιοτεχνολογία η οποία βραβεύθηκε, είναι αυτή τη στιγμή σε πειραματικό στάδιο, αλλά σε τέτοιο στάδιο που να τη βραβεύσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Κυρία Ράπτη, θέλω να σταθούμε, γιατί έχω ασχοληθεί προσωπικά γι' αυτό και συγγνώμη για τον προσωπικό τόνο, αλλά παρακαλώ. Πραγματικά ήταν ένα ρεπορτάζ που εμένα με είχε συγκλονίσει και το έκανα πέρυσι. Σε πάρα πολλά νοσοκομεία της Ευρώπης έχουν κουμπώσει πάνω στους μαστογράφους, για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό δίνει φοβερές δυνατότητες στους γιατρούς να εντοπίσουν πράγματα που χωρίς το AI δεν θα μπορούσαν να το βρουν. Όγκους κλπ. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει πια στη χώρα μας, στον Άγιο Σάββα. Ο περισσότερος κόσμος το ξέρει. Στον Άγιο Σάββα, πάνω στον μαστογράφο, έχει τοποθετηθεί τεχνητή νοημοσύνη που δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς και στους ακτινολόγους να κάνουν καλύτερη διάγνωση. Όχι απλώς. Ναι. Και να βλέπουν, Άρη, αυτό
αυτό είναι συγκλονιστικό. Προοπτικά, ναι, σε πέντε χρόνια είναι από τώρα, ναι, αν υπάρχει περίπτωση να εμφανίσεις καρκίνο. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική ακριβίας, στο κατά πόσον μπορούμε να έχουμε DNA από έναν πολίτη και βεβαίως πάνω στην ασθένειά του να μπορέσουμε να εισαγάγουμε φάρμακα τα οποία θα είναι κατάλληλα για τη δική του και μόνο έτσι, φύση. Από εκεί και πέρα να δούμε την μεγάλη εικόνα ότι η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα πρέπει να ενισχύεται. Οι επιχειρήσεις και μάλιστα οι καινοτόμες επιχειρήσεις που ξεκινάνε και στην Ελλάδα, οι start-up όπως λέμε, πρέπει να επιβραβεύονται και το δύσκολο σε αυτήν την λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης από κάποιον που ξεκινάει τώρα είναι η χρηματοδότηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε χθες εδώ στην Αθήνα, το οποίο εγγενίασε και η Επίτροπος, είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο επιχειρηματιών, το οποίο βρίσκει, βραβεύει καινοτόμες επιχειρήσεις. Λοιπόν, η επόμενη μας συνάντηση να γίνει ως εξής. Μπορείτε να μας καταρτήσετε έναν κατάλογο. Μας έταξε γύρισμα με το υδροξίδιο και την τροφή. Πολύ ωραία. Να και το έναν δούμε κατάλογο αυτό. Να τον δούμε στον τοίχο, να βεβαίως δούμε κατάλογο τις εφαρμογές. Δηλαδή να δούμε το θετικό και να πάρουμε και τα αρνητικά, αυτά που γεννούν αγωνίες και αυτό όλα αυτά. Πρέπει να το κάνουμε εικόνα και τηλεοπτικά κάπως, κυρία Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Θα το κάνουμε με ωραία σύστημα, έτσι, και στόχο συγκεκριμένο. Άρα σας δίνουμε περιμένουμε επόμενο ραντεβού. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.